fare passare fino ad ottobre. Non so che sì, tu buona schiazza di sì, ti assorti stume, posta mira stume, fa mira stume, vieni poli prima sti soli. Δεν θέλω να χάσω χρόνο. Κοντά μου η Ελένη Δήμου. Φιλιά πολλά από όλους. Φιλιά πολλά από όλους. Ελένη, Ελένη, τι χαρά μου δίνεις. Ελένη, αν ήξερες. Ειλικρινά μου δίνεις πολύ μεγάλη χαρά. Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα μιλήσουμε και θα τα πούμε. Γιατί? Γιατί, πώς να σου πω, παιδί μου, εγώ σε παρακολουθώ, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Όχι αυτά που λένε μεγάλωσα μαζί σου, τα φρικτά. Δεν πειράζει. Όχι, εντάξει. Ωραία, αλλά έχω ακούσει τραγούδια σου, σ' αγαπώ και τα τραγούδια και τη φωνή σου και δεν το είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσαμε έτσι να τα πούμε. Ήθελα πάρα πολύ και θέλω να ξεκινήσω να μου πεις πώς είναι να έχεις μια τόσο ιδιαίτερη φωνή και να την έχεις διατηρήσει μες στο χρόνο, γιατί υπήρχαν πολύ ωραίοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες που είχαν ωραία φωνή και μετά, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, κακή χρήση, πάρα πολλές εμφανίσεις, ξαφνικά χανότανε. Θέλω να μου το πεις. Κοίταξε, το ότι μπορεί να έχει κάτι ιδιαίτερο η φωνή μου, νομίζω το συνειδητοποιώ τα τελευταία χρόνια. Αλήθεια. Ναι, όταν είσαι νέος, δηλαδή σου λένε τι ωραία φωνή έχεις, τι ωραία φωνή. Εντάξει, είναι κάτι δεδομένο. Όντως, τώρα συνειδητοποιώ μερικά πράγματα που έχουν αξία σε μένα και για τον κόσμο φυσικά. Τώρα, κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς. Α, κοιμάσαι νωρίς. Ναι, όταν δεν δουλεύω, ναι. Κοιμάμαι νωρίς. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μέρα, πάρα πολύ. Α, είσαι της μέρας άνθρωπος. Είμαι πολύ, πολύ νωρίς το πρωί. Τι ώρα? 7:30, 6:30. Γιατί κατεβαίνεις κάτω, περίμενε κυρία μου. Εύα, για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο, και ξυπνάω, μα κοιμάμαι νωρίς. Νωρίς, τι εννοείς, 12. Ναι. Νωρίς. 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 Υπάρχει και φορά που έχω κοιμηθεί 10:30, αν κάνω πάρα πολλές δουλειές. Ναι, έχω ξεραθεί. Όλη την ημέρα πώς την περνάς, πια, πες μου, με διάλεξε μου να πεις μία, όταν δεν έχεις μαγαζί. Ναι, κάνω διάφορα, ανάλογα με τον καιρό. Δηλαδή το καλοκαίρι κάνω πάρα πολλά πράγματα με τον κήπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ασχολείσαι με την. Ασχολούμαι πάρα πολύ. Έχω πολλά ζωάκια. Ναι, τα οποία και αυτά έχουν φροντίδα. Μεγάλη φροντίδα. Μεγάλη. Έχω δύο αγόρια, τον άντρα μου και το γιο μου. Πόσο είναι ο γιος? 25. Αλήθεια είναι. Άντε, μεγάλωσε κι αυτός. Μεγαλώνουμε κι. Εμείς όχι. Εμείς όχι, αλλά κάπως με δεν ξέρω. Έτσι με τα παιδιά εγώ το καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Όλοι μεγαλώνουμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραία. Είναι ωραία, εντάξει. Είναι πολύ ωραία. Με τον σύζυγο, πώς είστε πάρα πολλά χρόνια μαζί? Ναι, 31 χρόνια. Ω Παναγίτσα μου, 31. Ναι, άντεξε. Κι εσύ τον άντεξες, κι εσύ. Μα εκείνος δεν είναι άνθρωπος που. Είναι ήρεμος. Πολύ. Εσύ είναι είσαι. Είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Εσύ είσαι σπίθα, τι είσαι, σε πιάνει, φουρλά. Δεν μπορείς καθόλου. Όχι. Δεν τη θες την ησυχία, Όχι. Ο καημένος άλλο δηλαδή εκεί που κάθεται, το ανάβεις φωτιά, τρελαίνεις και μετά ησυχάζεις. Ναι. Με το κομμάτι, ας πούμε, των εμφανίσεων. Ναι. Γιατί διαλέγεις και δεν κάνεις συχνά εμφανίσεις. Δηλαδή, μας έχεις πάρα πολύ στην καψούρα, να ξέρεις. Όχι, αυτό είναι αλήθεια, να ψάχνουμε. Κοίτα, κάνω πια σε μικρές μουσικές σκηνές. Κάνω αρκετά πράγματα. Απλά δεν είναι σε μεγάλα μαγαζιά. Για ποιο λόγο? Με μεγάλα σχήματα. Ξέρεις τι, πριν από χρόνια το έκανα αυτό και έχασα το κοινό μου. Νομίζω ότι το κοινό μου το βρήκα σε αυτούς τους μικρούς χώρους. Δηλαδή, θέλεις τα τραγούδια, θέλεις το ηχόχρωμα της φωνής μου. Είναι πιο περιορισμένα όλα. Μπορώ να καταλάβω αυτό που λες, το κομμάτι ότι κάτι πιο μαζεμένο και πιο ζεστό και πιο φιλικό κτλ. Και πιο παρεΐστικο, ξέρεις αυτό. Γιατί πολλές φορές παρατάω και το μικρόφωνο, το λέω χωρίς μικρόφωνο, πάω εδώ, εκεί μέσα, ας πούμε. Α, δεν είσαι στα καλά σου, Ελένη μου. Σε Ελένη, κοίταξε λίγο. Ελένη, είσαι τώρα, είσαι στο Half Note. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Παρασκευή και Σάββατο, 10:30. Γιατί ήταν. Και Κυριακή, Δευτέρα, 9:30 ώρα. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται. Τι είναι? Θα πρέπει να πάτε και το άλλο που σου κουδού. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε, παίρνουμε τηλέφωνα, δεν έρχεται τραπέζια, δεν γίνεται να μας το κάνεις αυτό. Δεν έχει και ευχαριστώ πάρα πολύ, μου δίνεις την ευκαιρία να πω. Να πω για ακόμα μια φορά πόσο πολύ ευχαριστώ και το ότι ακόμα υπάρχω, τραγουδάω, το οφείλω στο κοινό. Μα βέβαια. Δηλαδή,
που έρχεται και είναι κοντά μου όλα αυτά τα χρόνια που δεν με ξέχασε. Μα έχεις αναπτύξει προφανώς και μία σχέση, Ελένη. Αυτό που λες δηλαδή ότι αποφασίζεις και λες ότι εγώ θέλω να είμαι σε κάτι πιο περιορισμένο για να μπορώ να μην χάσω το touch, ναι, και να μην είμαι σε μία εντυπωσιακή μεγάλη σκηνή και να υπάρχει ένα χάος. Δεν το θέλω. Και είναι και τα τραγούδια σου, όντως τα τραγούδια σου είναι έτσι. Αλλά έτσι έχει στήσει προφανώς τη σχέση. Απλά εγώ το εννοώ. Δεν το είπα για να κάνουμε χειροκρότημα και τέτοια. Ναι, το... ναι. Δεν πρέπει να πάρει ακόμα ένα πουσουκουδού. Ποιος το έχει το μαγαζί, το όνομα. Ναι. Ποιος. Δεν ξέρω το όνομα κι εσύ. Προκαλώ εσένα λοιπόν. Προκαλώ την Ελένη τη Δήμου να πάρει ακόμα ένα πουσουκουδού. Στο half note. Όχι, να το κάνεις, δεν γίνεται. Θα άκουσε με λίγο. Μα για να έρθω στο ζητάω. Γιατί παίρνουμε την... Όλοι να πάμε, όλοι ρε, όλοι! Γιατί δεν βρίσκουμε. Θα έρθουμε όλοι, αλήθεια. Και θα είναι μια βραδιά, άντε τώρα μου, δεν είσαι αφορμή. Μια βραδιά που θα είναι είσοδος ελεύθερη για όλους σας. Α, άντε ρε Ελένη, έλα ρε Ελένη. Ναι. Κανώνεις την πορεία σου, Ελένη. Δεν τρέπεσαι εσύ. Να, αυτός δεν τρέπεται, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πέρα από το ταλέντο. Ότι δεν τρέπεται. Ελένη, πες μου λίγο κάτι. Περάμε πολύ ωραία μαζί σου πάντως, γιατί εγώ παρακολουθώ τη τηλεόραση, έχει μεγάλη δύναμη. Ναι. Το ξέρουμε όλοι. Ναι, 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 ναι. Σε παρακολουθώ και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν καιρός πια να κάνεις πάλι έτσι, να έρθει πάνω στο φως. Έχεις πολλά φιλιά από τη Θεσσαλονίκη. Φιλιά στην πόλη μου, φιλιά στην πόλη μου. Θα τους πάω το καλοκαίρι. Θα τους πάω το καλοκαίρι. Πηγαίνω πάντα όποτε πηγαίνω. Δηλαδή τους έχω στο μυαλό μου. Περνάω τέλεια. Βέβαια. Πες μου λίγο κάτι. Το κομμάτι αυτό δεν σε έχουμε δει σε κανένα talent show. Ναι. Όταν έβρατε. Να είσαι κριτής, ας πούμε, ή κρίτρια, δεν ξέρω τώρα. Σου κάνει και σε ένα πρόταση και είπες δεν θα πας. Όχι, αυτό είναι ψέματα. Α, δεν θα πήγαινα. Δεν προλαβαίνω. Αλλά θέλω να πω. Αλλά γιατί όμως εννοώ, πώς να σου πω ρε παιδί μου, αισθάνομαι ότι έχεις ένα πολύ ωραίο τρόπο. Και να πεις τον άλλον ότι κοίταξε να δεις, δεν νομίζω ότι ακριβώς σου ταιριάζει αυτό ή να το δεις. Δηλαδή και επίσης έχεις και κάποια γνώση, κάποια εμπειρία. Συμφωνώ. Γιατί να μην είσαι, ας πούμε. Ξέρεις γιατί, να σου πω γιατί. Γιατί, πρώτον, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να στερήσω το όνειρο κανενός παιδιού. Και από την άλλη, δεν έχω επίσης το δικαίωμα να καλλιεργήσω το όνειρό του τόσο πολύ που αμέσως μετά να γκρεμιστεί. Γιατί αυτά τα παιδιά, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μετά. Δηλαδή... Όχι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχετε και η επόμενη σεζόν κατευθείαν, θα ξαναγίνει δηλαδή, πάλι το είμαστε σώμα, μια τόσο μικρή χώρα, δεν είμαστε η Αμερική που έχει 250 εκατομμύρια. Όχι, δεν λέω, ούτε είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορεί μέσα σε μια σεζόν να γίνονται δύο, μέσα σε ένα χρόνο να γίνονται δύο talent show. Και πώς θα αφομοιωθούν αυτά τα παιδιά, πού θα, τι θα κάνουν, δεν υπάρχει δισκογραφία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, για talent show όχι, αλλά ας πούμε ένα σαν το Your Face Sounds Familiar. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Που έχει ενώνο κομμάτι. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι πιο δικό σας κομμάτι των ηθοποιών. Ναι, αλλά και η φωνή πάλι έχει σημασία να μπορεί να μοιάσουν. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνετε ναι, πιο πολύ περισσότερο. Αλλά ξέρεις, επειδή είναι μιμήσεις, δεν μπορείς να είσαι ένας αυστηρός κριτής. Δεν μπορείς και πολύ. Γιατί περνάνε και τα παιδιά δύσκολα, ενώ το έχω ζήσει από κοντά, δυσκολεύονται. Βέβαια. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό δεν το θεωρώ talent show. Αυτό το θεωρώ ένα πολύ ωραίο show. Ωραία. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, έχουμε και λέμε, Ελένη μου, θα είσαι αυτή την εβδομάδα που θα ήσουν έτσι κι αλλιώς και θα είσαι, μάλλον αυτό θα μας ενημερώσεις, θα μου το πεις, θα μου το πεις για να το πω. Άκουσε με λίγο. Εντάξει. Θα μου το πεις για να το πω. Είμαι εντεταλμένος. Ήμασταν μαζεμένοι εχθές και μου είπα θα τις πεις. Άστα αυτά που ξέρεις, θα κάνεις ακόμα ένα γιατί δεν βρίσκουμε. Άρα, η Ελένη Δήμου είναι στο Half Note Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Παρασκευή και Σάββατο 10.30, Κυριακή και Δευτέρα στις 9.30. Μας κατέστρεψες. Και αν κάνουμε... Θα κάνουμε. Τώρα, ναι. Αυτό... Όταν θα κάνουμε, λοιπόν, εγώ το εννοούσα αυτό που είπα, παιδιά. Θα κανονιστούμε, Λίσσα, θα κανονιστούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη Δήμου. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Σ' αγαπώ πολύ. Για την παρέα, ρε γαμώτο. Έλα, ρε γαμώτο. Ευχαριστώ πολύ εσάς. Ευχαριστώ και εσάς. Τα λέμε αύριο. Συστήστε εδώ γιατί... Πολλά φιλιά, Αλκατράς.